Στη συνέχεια, η ευπεριφέρειά της, κυρία Βυσβηνά, θα μας πει λίγα λόγια σαν εκπρόσωπο της περιφέρειας, για να δούμε και τι κάνει και η περιφέρεια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλημερίσω κι εγώ, με τη σειρά μου. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Διευθύντρια, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητές μανούλες και αγαπητές προσεχώς μανούλες που βλέπω εδώ στο χώρο. Η σημερινή μας δράση εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων που οργανώνει το Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα δίκτυο που οργανώθηκε για να λειτουργεί από μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών υγείας, των Διευθύνσεων Υγείας, με συντονιστή το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής. Σκοπός, μεταξύ άλλων, είναι να οργανώνονται δραστηριότητες και προγράμματα που προάγουν την πρόληψη και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού της περιφέρειάς μας, σε συνεργασία με φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, προγραμματίσαμε μια σειρά από επισκέψεις σε μευτικές κλινικές, με στόχο την ενημέρωση των θυλαζουσών γυναικών για τα ωφέλη του θυλασμού και την ενθάρρυνσή τους να συνεχίσουν, όπως και το ρόλο της πολιτείας έναντι στο θεσμό αυτό. Θα μιλήσουν ειδικοί επιστήμονες και ομιλητές. Σίγουρα θα μιλήσουν για τα ωφέλη και τη σημασία του θυλασμού. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω εγώ είναι ότι είμαστε εδώ ακριβώς για να υποστηρίξουμε το δικαίωμα της μητέρας να ενημερωθεί και να αποφασίσει ελεύθερα αν θα πρέπει να το θυλάσει ή όχι. Αυτό ακριβώς ορίζει και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Να μπορούν όλες οι ομάδες της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι γονείς και τα παιδιά, να ενημερώνονται για αυτά τα θέματα της υγείας και της διατροφής του παιδιού, για τα πλεονεκτήματα, για την υγιεινή και την καθαριότητα του περιβάλλοντος. Θα σας πω ένα. Δεν υπάρχουν καλές και κακές μητέρες, καλοί και κακοί γονείς στα θέματα του θυλασμού. Υπάρχουν απλά γονείς με πρόσβαση ή όχι στην ενημέρωση και στη γνώση. Όλες οι γυναίκες αξίζουν να έχουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση και να παίρνουν την απόφαση αυτές καθεαυτές για τη διατροφή του παιδιού τους μετά από σωστή ενημέρωση, να υποστηρίζονται και να βοηθούνται βέβαια χωρίς πίεση, κριτική ή ενοχή. Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα βρίσκομαι εδώ. Σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο ταξίδι στη μητρότητα, να είναι συναρπαστικό και να μπορούμε εμείς, έστω με αυτή τη μικρή παρέμβαση, να το κάνουμε καλύτερο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.